Ναι, θα αποκαλύψει σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για την δράση του κατά σύριο ή δολοφόνου που κρυβόταν πίσω από το ψευδόνυμο Ορέστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 30 του Απριλίου, του περασμένου Απριλίου, 19χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες κατήγγειλε στην αστυνομία μετά την σύλληψη του 35χρονου στρατιωτικού ότι κατά το 2016 ο 35χρονος την είχε βιάσει και μάλιστα την αποτρόπαια αυτή πράξη του την βιντεογραφούσε με το κινητό του τηλέφωνο. Ανακρίθηκε ο 35χρονος για το θέμα αυτό και αρνείται ότι ήρθε σε επαφή μαζί με την συγκεκριμένη γυναίκα χωρίς την θέλησή της. Να πούμε πως σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά φορώντας αλεξίσπρο και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ανανεώθηκε το διάταγμα κρατησής του την ώρα που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις δύο λίμνες, στο λίμνη στο Μητσερό και στη λίμνη στο Ξυλιάτο, για τον εντοπισμό των δύο ανήλικων κοριτσιών και της 30χρονης Μαρικάρ. Μάλιστα. Εξειδικευμένα μηχανήματα ρίχνονται εντός στην λίμνη με την ελπίδα να τελειώνει αυτή η φρίκη. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ.